Χαίρετε. Ερώτηση. Υπάρχει επισημητή λύση? Συνήθως επιχειρούμε και επιδιώκουμε να έχουμε καλή μνήμη. Να μην ξεφτάει καθώς μεγαλώνουμε, να θυμόμαστε καθώς λειτουργούμε στην καθημερινότητα. Άραγε όμως υπάρχει και μια επισημητή λύση. Για να απαντήσουμε, θα πρέπει να πάμε στο χώρο του κινηματογράφου και να δούμε τους οσκαρικούς ηθοποιούς. Τι το ιδιαίτερο έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Αν δείτε, συνήθως ερμηνεύουν ρόλους δύσκολους. Προσωπικότητες που καταφέρνουν να μας πείσουν ότι ναι, είναι αληθινές. Τις ενσαρκώνουν αληθινά. Όταν μάλιστα αυτές οι προσωπικότητες έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μία αναπηρία για παράδειγμα, μία σωματική ή νοητική δυσλειτουργία, πώς μας πείθουν? Αλλά τι κρύβεται από πίσω τους? Αν δείτε τις συνεντεύξεις τους ή τα βιογραφικά τους, θα δείτε ότι πολλές φορές αυτούς τους ρόλους, για να τους ερμηνεύσουν σωστά, έχουν παρακολουθήσει άτομα με αναπηρίες ή δυσλειτουργίες νοητικές και σωματικές από κοντά για μήνες. Ζούσαν σχεδόν μαζί τους για να καταλάβουν πώς κινούν το σώμα, πώς λειτουργεί η φωνή, πώς αντιδρούν και μέσα από αυτό να διδαχθούν πώς να εκφράσουν το ρόλο τους. Το κάνουν λοιπόν, έχουν μια εξαιρετική εμφάνιση, παίρνουν και Όσκαρ. Και μετά θα πρέπει να συνεχίσουν να διατηρούν αυτή την τόσο καλή μνήμη, πώς να περπατάει κανείς κουτσένοντας ή να λειτουργεί με προβληματικό τρόπο. Όχι βέβαια. Εκεί είναι το ζητούμενο μια λύση. Να ξεχάσω αυτό που τόσο καλά έκανα για να λυτρωθώ, να ελευθερωθώ, να γίνω πάλι ο εαυτός μου. Σαν και αυτούς είμαστε κι εμείς, ηθοποιοί, και παίζουμε σε ένα δράμα που έχουμε ξεχάσει ποιος είναι ο αληθινός εαυτός μας. Ναι, παίρνουμε Όσκαρ γι' αυτό. Αλλά όμως τώρα πρέπει να εγκαταλείψουμε όσα μάθαμε για να θυμηθούμε ποιοι είμαστε αληθινά. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, στο ερώτημα «Υπάρχει μια ευπρόσδεκτη λύση?» απαντά το σημερινό μάθημα. Καλώς ήρθαμε στο μάθημα 346. Σήμερα η ειρήνη του Θεού με περιβάλλει, ξεχνώ τα πάντα, εκτός από την αγάπη Του. Και εδώ ο Νικηφόρος Βερετάκος έχει έναν τρόπο να μας το πει αυτό επίσης. Πρέπει να λησμονήσουμε, αν αφήσουμε την καρδιά μας να κλαίει σαν βρέφος που εγκαταλείφθηκε, θα σαπίσουν οι ρίζες μας. Αυτή λοιπόν η λησμονιά αφορά στα παράπονα. Αφορά στον τρόπο που έχουμε μάθει να πιστεύουμε ότι μας έχουν φερθεί ή ότι εμείς έχουμε φερθεί στους άλλους ή στον εαυτό μας. Συνεχίζουμε να τραυματίζουμε τον εαυτό μας και τη μνήμη του Θεού μέσα μας, πιστεύοντας ξανά και ξανά ότι έχουμε υποστεί βλάβη, ότι έχουμε κάνει προκαλέσει βλάβη, σε αυτόν τον κόσμο έτσι φαίνεται. Αλλά αν αυτή η μνήμη αυτού του κόσμου κυριαρχήσει και επικαλύψει τη μνήμη του αληθινού κόσμου, τότε πονάμε. Για να βγούμε λοιπόν από αυτό το κύκλο του πόνου, γιατί το τραύμα έγινε εκεί τότε κάποτε, αυτός κάπως μου μίλησε ή μου φέρθηκε, αλλά εγώ πονάω ακόμα για χρόνια, χρειάζεται να λησμονήσουμε, γιατί αλλιώς θα σαπίσουν οι ρίζες μας. Και για να μας παροτρύνει προς αυτή την κατεύθυνση τα μαθήματα θαυμάτων, μας το έχουν πει με πολλούς τρόπους, πολλές φορές. Διότι τα παράπονα είναι επιθετικές σκέψεις. Και όπως λέει, μας κρύβουν το φως. Το φως του αληθινού εαυτού. Και όπως λέει και το τραγούδι, σου το έχω πει τόσες φορές, αγάπη μου, και θα σου το πω άλλες τόσες. Δηλαδή τι? Μπορώ να διαφύγω από τον κόσμο που βλέπω εγκαταλείποντας τις επιθετικές μου σκέψεις. Από το μάθημα 23, από την αρχή. Από το μάθημα 26, επιθετικές μου σκέψεις επιτίθεται στην ατροσία μου. Στο 281 μάθημα. Μόνο οι σκέψεις μου μπορούν να με πληγώσουν. Μόνο οι επικρίσεις μου με πληγώνουν. Μόνο τον εαυτό μου μπορώ να σταυρώσω. Μπορώ να επιλέξω να αλλάξω όλες τις σκέψεις που πληγώνουν. Η ασφάλειά μου έγκυται στην απουσία επιθετικών σκέψεων. Δεν κινδυνεύω πουθενά στον κόσμο. Ο Θεός δεν με καταδίκασε, ούτε εγώ καταδικάζω πια τον εαυτό μου.
Δηλαδή, Ιουλία μου, είναι μια καταδίκη να έχω επιθετικές σκέψεις. Για μένα. Για μένα. Υποφέρουμε, πονάμε. Συνεχίζει το μάθημα. Με την προσευχή της μέρας. Πατέρα, ξυπνώ σήμερα με θαύματα που διορθώνουν την αντίληψή μου για τα πάντα. Και έτσι ξεκινάει η μέρα που μοιραζόμαστε μαζί σου, όπως θα μοιραστώ την αιωνιότητα. Διότι ο χρόνος έχει παραμερίσει σήμερα. Δεν αναζητώ τα πράγματα του χρόνου και έτσι δεν θα τα κοιτάξω. Λιώνει ο χρόνος λοιπόν, εξαφανίζεται και όταν ο χρόνος, ο οποίος φυλάει μέσα του τα παράπονα, τον πόνο, τη μνήμη του τραύματος, όταν ο χρόνος αυτός χαθεί μαζί με την απόφαση να λησμονήσω τα παράπονά μου, τότε μπαίνω στην αιωνιότητα. Πριν ρωτάγαμε πώς γίνεται να λησμονήσω τα παράπονά μου, πώς γίνεται να ξεφύγω. Μπορούμε λίγο να το δούμε αυτό από το κεφάλαιο 1 ήδη που μας το λέει, στο υποκεφάλαιο 2, που το θαύμα ελαχιστοποιεί την ανάγκη για χρόνο. Εισάγει μια απότομη στροφή από την οριζόντια στην κατακόρυφη αντίληψη. Αυτό εισάγει ένα μεσοδιάστημα που δότης και λήπτης αναδύονται πολύ πιο μπροστά στον χρόνο. Εκεί δηλαδή που έχει τελειώσει πλέον το πρόβλημα και έχουν θεραπευτεί. Και έτσι καθιστά το διάστημα του χρόνου που διανύει μη αναγκαίο. Συντομεύει λοιπόν το θαύμα τον χρόνο, καταραίοντάς τον, απαλήφοντας έτσι κάποια μεσοδιαστήματα μέσα σε αυτόν. Το θαύμα όμως δεν το κάνουμε εμείς. Το θαύμα το κάνει ο οδηγός. Εμείς χρειάζεται να δώσουμε την ετοιμότητά μας και την προθυμία μας. Ολοκληρωτικά, ώστε αυτό να γίνει. Μέσα σε μια στιγμή αν το δώσουμε. Αν διαρκέσει μια στιγμή η πλήρης ετοιμότητα και η προθυμία μας, το θαύμα θα γίνει από τον ίδιο τον οδηγό. Συνεχίζει το μάθημα. Ό,τι αναζητώ σήμερα υπερβαίνει όλους τους νόμους του χρόνου και τα πράγματα που αντιλαμβάνομαι στον χρόνο. Θα ξεχάσω όλα τα πράγματα εκτός από την αγάπη σου. Θα κατοικήσω μέσα σου και δεν θα γνωρίζω κανένα νόμο εκτός από τον νόμο της αγάπης. Λοιπόν, καθώς ξεχνάμε τα παράπονα, τα τραύματα, τον πόνο αυτού του κόσμου, μεταφερόμαστε ακαριαία σε μια άλλη πραγματικότητα που είναι η αληθινή. Όμως για να μεταφερθούμε εκεί πρέπει κατά κάποιο τρόπο να δώσουμε την άδεια μέσα μας. Να δεχθούμε, να συνενέσουμε, να μην πονάμε άλλο πια. Να μην πηγαίνουμε στην εξηλαίωση μέσω πόνου, μέσω σταύρωσης. Να παραιτηθούμε από την ανάγκη μας να μας φερθούν άσχημα. Όπως λέει σε ένα άλλο σημείο στα μαθήματα θαυμάτων, όσο και αν μοιάζει παράξενο. Και σε τελική ανάλυση να αφήσουμε όλες τις επιθετικές σκέψεις και τις σκέψεις παραπώνων να κατασυγάσουν μέσα μας. Και να μέσα στους αιώνες, οι νόες, οι σοφοί νόες, το πιάνουν και ο καθένας με τον τρόπο του το περιγράφει. Ο μεγάλος φιλόσοφος λοιπόν, ο Λαότε, το λασπωμένο νερό καθαρίζει όταν μένει ακίνητο. Κατακάθεται λοιπόν αυτή η λάσπη από τις σκέψεις τις επιθετικές και ξαναγίνεται διευγήσωμος όταν δεν ταράσεται από την υποδάβληση, τη συνειδητή πολλές φορές, σαν να θέλουμε να ξύσουμε την πληγή μας. Σαν να μην θέλει κάποιος μέσα μας να ξεχάσει τον πόνο, το τραύμα, τον περιορισμό μας, τους φόβους και τα άγχη μας. Ναι, αυτό που είπες πριν, ότι μοιάζει να θέλουμε οι άλλοι να μας κακομεταχειριστούν, δηλαδή να μας επιτεθούν, έτσι που να αιτιολογήσουμε τις δικές μας επιθετικές σκέψεις, τα παράπονά μας, γιατί είμαστε όπως είμαστε, ότι φταίνει οι άλλοι. Αν ξαφνικά οι άλλοι δηλαδή σταμάταγαν τελείως οι επιθετικές σκέψεις, εμείς τι θα κάνουμε με αυτές. Όταν έχουμε θυστεί στο να σκεφτόμαστε έτσι, δηλαδή να αθωωνόμαστε διαστρεφλωμένα, επειδή οι άλλοι μας επιτίθενται. Και το ίδιο κάνουν και οι άλλοι. Χρειάζεται λοιπόν να μείνουμε ακίνητοι. Είναι αυτή η σιωπή και αυτός ο ησυχασμός του νου που λέει και το σημερινό μάθημα. Η λύθη. Δεν αναμοχλεύω τα παλιά. Ακριβώς. Ξεχνώ τα πάντα εκτός από την αγάπη του. Και μας βεβαιώνει. Και θα βρω την ειρήνη που εσύ δημιούργησες για τον Υιό σου, ξεχνώντας όλα τα νόητα παιχνίδια που έκανα, καθώς αντικρίζω τη δόξα σου και τη δική μου. Δώσε αυτό το πίνακα της Elizabeth Fang
δόξα, βλέπουμε πως φωτίζει τους νόες που παίρνουν αυτή την απόφαση. Ναι. Βγαίνουν από το σκοτάδι στο φως. Μεγαλειώδες είναι, όντως δόξα. Και εδώ ας θυμηθούμε τον ακαδημαϊκό, τον λογοτέχνη, τον Δημήτριο Καμπούρογλου, που έγραφε. Κάποιος στον ύπνο του παρεκάλεσε το διάβολο να του υποδείξει μέρος χωρίς θλιβεράς αναμνήσεις. «Σκάψε», του είπε εκείνος, «σκάψε πολύ. Αρκεί. Τώρα έμπα μέσα και κουκουλώσου. Παραπονούμεθα δια την ασθενή μνήμη μας, ενώ θα έπρεπε μάλλον να παραπονούμεθα δια την ασθενή λύθη μας. Δεν ξεχνάμε το κακό που μας έκανα. Δεν ξεχνάμε το κακό που λέμε επίσης και εμείς ότι κάναμε και μαστιγώνουμε τον εαυτό μας. Δεν ξεχνάμε την ενοχή μας. Δεν ξεχνάμε την έννοια της ενοχής γενικά. Είτε είναι για τον άλλον, είτε είναι για μας. Είναι ένα είδος Θεού που λατρεύουμε. Και ζούμε με αυτό. Αλλά δεν το έχουμε και μέσα στην καθημερινότητα που λέμε ο ένας τον άλλον. Ρε παιδί μου, ξέχνα το τώρα. Πήγαινε παρακάτω. Ξέρεις, αυτό είναι και μια θέση που μπορεί να έχει κάποιος, ο οποίος πιθανώς δεν ασχολείται με τα θαύματα. Γιατί όπως είπαμε, το Άγιο Πνεύμα είναι μέσα στον κάθε άνθρωπο και του μιλά. Οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι στραμμένοι στη λύση του προβλήματος και όχι στο πρόβλημα, είναι σε καλύτερη θέση από αυτούς που διατηρούν τα παράπονα, γιατί θέλουν τη λύση. Και να είμαστε βέβαιοι ότι αυτοί βοηθούνται από το Άγιο Πνεύμα. Είναι το πρώτο βήμα, να θέλω τη λύση και όχι το πρόβλημα. Τα μαθήματα μας λένε ότι το μοναδικό πρόβλημα που έχουμε άπαντες είναι η πίστη στο διαχωρισμό. Όχι ο διαχωρισμός, γιατί αυτό δεν είναι αληθινό. Η πίστη στο διαχωρισμό καθιστά τον διαχωρισμό αληθινό. Αυτό είναι το μόνο μας πρόβλημα. Συνεπώς, οι επιθετικές σκέψεις, τα παράπονα, όπως είναι τα παράπονα, διατηρούν αυτό το διαχωρισμό. Τον επιβεβαιώνουν. Γι' αυτό το να ξεχάσω τα παράπονα, να ξεχάσω το κακό, να το ξεχάσω με την έννοια όμως ότι θέλω κάτι άλλο στη θέση του και να ζητήσω βοήθεια, είναι μέγιστη θεραπεία. Είναι η θεραπεία για τον κόσμο του ονείρου. Και αν το κάνω, θα περάσω μια υπέροχη μέρα και ολοκληρώνεται το μάθημα. Και όταν θα έρθει το βράδυ σήμερα, δεν θα θυμηθούμε τίποτα εκτός από την ειρήνη του Θεού. Διότι σήμερα θα μάθουμε ποια ειρήνη είναι δική μας όταν ξεχνάμε όλα τα πράγματα εκτός από την αγάπη του Θεού. Ανοίγουμε ένα παράθυρο από το σκοτάδι στο φως μέσα στο νου μας. Ναι, εξαιρετικό. Ιδανικό θα ήταν, εάν επιδιώκαμε κάθε μέρα το πρωί που ξυπνάμε να ξεχάσουμε όλα τα παράπονα, όλες τις επιθετικές σκέψεις και να κρατήσουμε μόνο την αγάπη που έχουμε στην καρδιά μας για την ημέρα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τη στιγμή που το εγώ επιτίθεται ξανά στο νου μας με τα άγχη της ημέρας που ξεκινάει, συνειδητά να αρνηθούμε να μπούμε σε αυτό τον κυκαιώνα σκέψεων, σε αυτή τη λάσπη, και να καθαρίσουμε το νου μας ενθυμούμενοι, μα όμως είμαι μέσα, περιβάλλομαι από την αγάπη του Θεού. Ακριβώς αυτό. Η Αλεξάνδρα της έμεινε από χθες, κάτω το χεράκι. Κάτω το χεράκι. Κυριολεκτικά. Και το σχόλιο που κάνει είναι, ποιος θα μας τα θυμίζει όλα αυτά κάθε μέρα όταν σταματήσουν τα μαθήματα? Τα μαθήματα δεν σταματάνε ποτέ. Είναι πάντα εκεί. Είναι πάντα εκεί το βιβλίο. Θα είναι στο YouTube αυτές οι ζωντανές τώρα, αλλά κάθε μέρα υπάρχουν ανεβασμένες στο YouTube αυτές οι μεταδόσεις και κυρίως είναι μέσα στο νου μας. Δεν σταματάνε ποτέ. Ναι. Η μελέτη των θαυμάτων συνεχίζεται. Πιάστε τις ασκήσεις από την αρχή. Μην σταματάτε τις ασκήσεις, γιατί κάθε φορά που θα τις κάνετε αντιλαμβάνεστε και κάτι άλλο. Και μην νομίζετε ότι επειδή είναι 365 και τα κάναμε, ή εξακολουθούμε βέβαια, ένα-ένα τέλειωσε, τις μάθαμε, τις κάναμε. Εμείς τις επαναλαμβάνουμε φέτος για 27η, 8η, που ούτε θυμάμαι πια φορά. Ναι, γιατί κάθε φορά ανακαλύπτουμε κάτι καινούργιο και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ακριβώς. Η σημερινή μας ενισφορά λοιπόν είναι: ξεχνώ τα πάντα εκτός από την αγάπη που έχω στην καρδιά. Ξεχνώ τα πάντα εκτός από την
σχέση μου με την αγάπη. Με περιβάλλει αυτή η αγάπη. Ας την απολαύσω σήμερα. Είναι μια δυνατή συνεισφορά στην ανθρωπότητα, μέσα στο όνειρο, για να ξυπνήσουμε. Καλημέρα να έχουμε.